το χρονικό μιας προαναγγελθήσας δολοφονίας φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε στο ξηροχώρι της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 59χρονος με ψυχολογικά προβλήματα και αλκοολισμού σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια την 84χρονη κατάκητη μητέρα του. Είχε απειλήσει και τον αδερφό του, ο οποίος βρήκε την ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή πεσμένη γυμνή στο πάτωμα. Κοιτούσε και αυτό, την κοιτούσε και εγώ. Την έβαζα με πιλού. Λέω, ας πάντε πάρω ένα σάτρο. Την ψήφρα, να την ταΐσω. Μια μπανάνα. Μετά από μισή ώρα την κατάφυσα. Πόσο σκότωσα? Με τα χέρια. Με το ξύλο. Μπορεί και με το ξύλο. Και μπουνιές. Μέσα στο σπίτι. Εσείς πότε τη βρήκατε? Τα ξημερώματα, χαράματα, 5 ώρα. Στο σπίτι μέσα. Πού ήταν, στο κρεβάτι? Όχι, κάτω, δεν σηκώνα. Αλλά από τη βάλε έβαζαν το κρεβάτι, κάτω στη κάτω. Δυστυχλίγια, δεν έβλεπε. Παλιά σηκώνα, περπατούσε, μαγείρευε, έφτιαχνε. Ο 59χρονος ζούσε με την ανήμπορη μητέρα του σε μια μονοκατοικία στο ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, όπως αποκαλύπτεται από τις μαρτυρίες του ίδιου του αδερφού, αλλά και συγχωριανών του δράστη. Ο μητροκτόνος όχι μόνο χτυπούσε συχνά την 84χρονη γυναίκα, αλλά η αστυνομία είχε κληθεί πολλές φορές στο σπίτι τους, χωρίς όμως να γίνει κάτι. Σε αυτό το σπίτι έμενε η 84χρονη γυναίκα, η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του γιου. Η 84χρονη, εκτός από κατάκητη, ήταν και τυφλή τα τελευταία 6 χρόνια. Ο 59χρονος εκνευρίστηκε γιατί η άτυχη γυναίκα του ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι, την πάτησε με το πόδι στο στέρνο, έβαλε τα χέρια της στο λαιμό της και τα έσφιξε. Την άφησε ανέστητη και γυμνή στο πάτωμα και κοιμήθηκε. Πληροφορίες που επιβεβαιώνουν οι κάτοικοι του χωριού λένε πως είχε σκοπό να τη θάψει μόνος του. Ο αδερφός του δεν έκρυψε ότι είχε απειλήσει και τον ίδιο. Ο 59χρονος είναι πατέρας τριών παιδιών, τα οποία όμως είναι μεγάλα και φαίνεται να μην έχουν σχέσεις μαζί του. Η πρώην σύζυγός του τον εγκατέλειψε πριν από σχεδόν 20 χρόνια και έφυγε για τη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος, μην μπορώντας να δεχτεί το χωρισμό, είχε πάει στην οικογένειά της να ζητήσει το λόγο που τον άφησε και εκεί τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Τα αδέρφια ήταν ρακοσυλλέκτες. Οι καυγάδες ήταν συνεχείς και γι' αυτό πήγαινε συχνά στο σπίτι τους κοινωνική λειτουργός, η οποία όμως είχε μαλώσει με το δράστη και τελικά σταμάτησε να πηγαίνει. Ήταν εκείνη που είχε αποφασίσει πριν από μερικά χρόνια πως ο άνδρας θα έπρεπε να μπει σε ψυχιατρίο, όπως και έγινε, αλλά τον κράτησαν 2-3 μήνες και μετά τον έδιωξαν.